Πεπισμένη πως η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση ήταν θετική και συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στη σταθερότητα της χώρας, εμφανίζονται οι περισσότεροι κάτοικοι της Κατερίνης. Ερωτηθέντες για το πώς βλέπουν την προοπτική εξόδου από την Ευρωζώνη και την επιστροφή στη δραχμή ως νόμισμα, απαντούν πως αυτή η προοπτική θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία. Είναι θετικό ότι είμαστε στο ευρώ, διότι φανταστείτε να μην ήμασταν σήμερα στην Ευρωζώνη, τη λεγόμενη, την ΟΝΕ. Τι θα γινόταν με τις υποτιμήσεις της δραχμής και όχι μόνο. Εσείς? Να μαζέψουμε αυτά που χάσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Από την Ευρώπη δεν μπορούμε να φύγουμε. Αν φύγουμε εμείς από την Ευρώπη θα διαλυθεί η Ευρώπη. Γιατί υπάρχουν καλοθελητές που θέλουν να καταστραφεί και η Ελλάδα και η Ευρώπη. Τώρα θα γυρίσουμε πίσω στη δραχμή πάλι, γίνεται? Δεν νομίζω. Άρα είναι θετικό που έχουμε το ευρώ. Βέβαια. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος αυτή η κίνηση. Καλώς ή κακώς έχουμε ενώσει την τύχη μας με το ευρώ και ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθούμε μέσα στο ευρώ και να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τη σταθερότητα του νομίσματος. Όχι. Όχι, αποκλείεται αυτό το πράγμα. Δεν μας συμφέρει. Δεν συμφέρει. Πρέπει να είμαστε στην Ευρωζώνη μαζί με όλους τους άλλους. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Δεν είναι δυνατό να προβλέψω αν πρέπει να φύγουμε από το ευρώ και να επανέλθουμε στη δραχμή. Εμείς τώρα χαμένοι είμαστε. Δεν είναι. Μένουμε ή φεύγουμε. Αν φύγουμε από το ευρώ θα είμαστε χειρότερα. Και τώρα έχουμε δυσκολίες. Αλλά αν φύγουμε και από την Ευρωζώνη, αυτοί μας κυνηγάνε τώρα που είμαστε οικογένεια, ας πούμε, έτσι. Άμα φύγουμε μετά τι θα γίνει? Θα μας κυνηγάνε πιο πολύ. Υπάρχουν ωστόσο και εκείνοι που θεωρούν πως σε κάθε περίπτωση η κατάσταση θα ήταν η ίδια, αλλά και η νοσταλγή της δραχμής. Και τα δύο χειρότερα είναι. Και να φύγουμε χειρότερα είναι και να μείνουμε πάλι χειρότερα είναι. Και δεν μπορούμε το κατατίσαμε. Μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα. Δηλαδή. Ακριβώς το ίδιο. Γι' αυτό σας είπα. Και να φύγουμε και να μείνουμε το ίδιο είναι. Καλύτερα και όπως είμαστε. Να σου πω, αυτό θα ήταν το καλύτερο να γίνει, να γυρίσουμε στη δραχμή, γιατί με τη δραχμή είχαμε λεφτά. Τώρα με τα ευρώ οι μόνοι που έχουν λεφτά είναι μεγάλοι.